αυτό το οποίο σκεπτόμουν είναι ότι κάνετε μία ερώτηση για τη Νέα Δημοκρατία και συνήθως τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας απαντούν για το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω δηλαδή έναν ετεροπροσδιορισμό, αν θέλετε. Γίνεται συνήθως από όλα στελεχών... τα πολιτικά κόμματα. Όχι, αυτό. Εμένα με ρωτήσατε για το ΣΥΡΙΖΑ και απαντώ για το ΣΥΡΙΖΑ. Και απαντώ ευθέως. Εσείς είστε έτσι, ίσως και απαντώ ευθέως. Απαντάει ο κ. Δένδιας για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο ετεροπροσδιορισμός, επιτρέψτε μου να πω, δεν προσυδειάζει σε μια πολιτική δύναμη η οποία θεωρεί ότι είναι καβάλα στα λόγια, για να το πω λαϊκά, και πάει να κερδίσει τις εκλογές. Αυτό μάλλον δείχνει έλλειψη πολιτικής αυτοπεποίθησης. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο τώρα. Τώρα, αλαζονία έχουμε ή αυτοπεποίθηση. Έλλειψη αυτοπεποίθηση, ότι αυτά είναι λίγο αντιπρόμενα. Αλλά λέω, έχουμε αλαζονία ή έλλειψη πολιτική αυτοπεποίθηση. Είναι άλλο πράγμα σε επίπεδο ρητορίας, κύριε Δένδια, να εκφράζετε με έναν αλαζονικό τρόπο προς τον πολιτικό σας αντίπαλο. Και είναι άλλο πράγμα όταν η συζήτηση γίνεται πολιτική. Αντί να παρουσιάσετε τις θέσεις του κόμματός σας, αντί να μας πείτε επιτέλους ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος. Δηλαδή, η κριτική σε εσάς απαγορεύεται η συζήτηση. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Όχι, λέω. Βεβαίως να κάνετε κριτική, είμαστε και κυβέρνηση. Είστε αντιπολίτευση και έχετε και το συνταγματικό δικαίωμα να κάνετε κριτική. Η συνταγματική υποχρέωση έχουμε. Υποχρέωση, βεβαίως. Άρα λοιπόν, αλλά να κάνετε κριτική επί του πραγματικού. Τα επιδόματα δεν πραγματικά. Εγώ λέω λοιπόν, επειδή μ' αρέσει αυτό το οποίο υπόθηκε πριν, εγώ νομίζω ότι για το περιπόλωση. Εμένα η απάντησή μου είναι ότι εμένα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η προγραμματική πόλωση, η προγραμματική αντιπαράθεση. Να δούμε ποια είναι τα διαφορετικά πολιτικά σχέδια τα οποία κατατίθεται μπροστά στους Έλληνες πολίτες. Θα συνεχίσουμε, για παράδειγμα, να δώσουμε παραδείγματα εντάχει. Με την πολιτική την οποία ακολουθούμε εμείς στο τελευταίο διάστημα, μιλήσατε για το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έχω την τιμή να προείσταμε. Με την πολιτική λοιπόν βάσει του κανόνα 1:1 που πετύχαμε για προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση. Ή θα πάμε σε αυτό που μας λέει η Νέα Δημοκρατία, να επιστρέψουμε στο 1:5 και άρα να έχουμε νέες απολύσεις και νέα απώλεια στελεχών στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για τη σταδιακή αποκατάσταση των μισθών, όπως έγινε με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ή θα πάμε πάλι σε πολιτικές όπως ακολουθήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις με τους υποκατώτατους μισθούς, με την κατακρίμνηση του κατώτατου μισθού. Θα συνεχίσουμε, αν θέλετε, μια προσπάθεια. Και δεν είναι, κύριε Δένδια, ειλικρινά, ειδικά από εσάς, δεν θα περίμενα να τοποθετήσετε με αυτόν τον τρόπο. Με αυτό το οποίο ονομάζεται επιδοματική πολιτική. Αυτό το οποίο κατάφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτον, είναι ότι ακόμα και μέσα σε συνθήκες κρίσης, στην περίοδο 2016-2018, κατάφερε σε πολύ σημαντικούς δείκτες, και δεν μιλώ μόνο για τον δείκτη της ανεργίας, που πλέον το γνωρίζουν ότι έπεσε κατά 10 μονάδες, σε δείκτες όπως είναι η παιδική φτώχεια. Κατάφερε να ρίξει την παιδική φτώχεια ακριβώς ακολουθώντας αυτή την πολιτική μέσα σε συνθήκες κρίσης. Προσπαθούμε να στηρίξουμε ακριβώς τα ασθενέστερα στρώματα. Και όταν ακούω ότι μοιράζουμε δεξιά και αριστερά, ειλικρινά σας το λέω, μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα ενός ανθρώπου, ενός πολιτικού στελέχους ή και μιας πολιτικής παράταξης ακόμα περισσότερο, που δείχνει ως να μην έχει κατανοήσει τι έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία μέσα στην κρίση και πόσο μεγάλες είναι οι κοινωνικές ανάγκες τις οποίες καλούμαστε να απαντήσουμε. Κύριε Χαρίτση, βάλτε την τελεία, γιατί εγώ θέλω να σας κάνω πρακτικά ερωτήματα. Πότε θα μάθουμε την τελική εκλογική διαδικασία, πότε θα οριστικοποιηθεί, τι θα γίνει, θα ψηφίζουν σε ένα ή δύο διαφορετικά εκλογικά τμήματα? Κυρία Στάη, στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τους τελευταίους μήνες, όχι τώρα μόνο, από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο περίπου την ξεκινήσαμε, και πρέπει να πω ότι και η προσπάθεια των υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου, γιατί πολλές φορές λέμε και για την δημόσια διοίκηση, για τους εργαζόμενους στη δημόσια διοίκηση, πρέπει να λέμε και τα αρνητικά, πρέπει να λέμε και τα θετικά. Εντάξει, πέστε μου τώρα πότε θα γίνουν. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί κακά τα ψέματα, κυρία Στάη, εκεί θέλω να καταλήξω. Να. Κακά τα ψέματα, μπροστά μας έχουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Στις 26 Μαΐου θα στηθούν σε όλη τη χώρα 4 κάλπες. Η κάλπη των ευρωπαϊκών εκλογών, η κάλπη των περιφερειακών εκλογών, η κάλπη των δημοτικών εκλογών και η κάλπη των κοινοτικών εκλογών, όπως προσβλέπει ο Κλισθένης για την περαιτέρω αποκέντρωση. Δεν πάμε για πέντε να τελειώνουμε, κύριε Χάρη. Αυτό, κύριε Δένδια, το λέτε εδώ και τρία χρόνια. Δεν έχετε βαρεθεί. Είπαμε και πριν. Κάντε προγραμματική αντιπολίτευση. Όχι, να απολαύσετε και τη λαϊκή αγάπη για την οποία τόσο φαίνεται να είστε βέβαιος. Έχετε αποφασίσει αν θα ψηφίσουμε σε ένα ή δύο εκλογικά με. Δεν είμαι βέβαιος. Αυτό το οποίο κάνω είναι πολιτικές εκτιμήσεις. Έχετε αποφασίσει αν θα ψηφίζουμε σε ένα ή δύο διαφορετικά. Ήθελα λοιπόν να καταλήξω ότι αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται η προετοιμασία από το Υπουργείο Εσωτερικών και να το πω εδώ και στην εκπομπή σας, σε λίγες μέρες, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, αν προλάβουμε, μαζί με τον συναρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης, θα προχωρήσουμε σε μια συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάσουμε το συνολικό σχέδιο που έχει εκπονηθεί για την ταυτόχρονη διεξαγωγή αυτών των τεσσάρων. Οπότε μου λέτε την είδηση ότι θα την πείτε αργότερα. Δεν είμαι σε θέση σήμερα, δεν θέλω να σας πω πράγματα τα οποία ακόμα βρίσκονται σε εξέλιξη. Με την ψήφο των νομογενών τι θα κάνετε, γιατί είναι θέματα σημαντικά αυτά.
Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εκλογές, είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα αυτά και θα περίμενα, ειδικά σε τέτοια θέματα, και η στάση από τη μεριά της αντιπολίτευσης να είναι θεσμικά πιο υπεύθυνη. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί. Πάλι η αντιπολίτευση φταίει. Γιατί, όχι, θα σας πω. Θα σας πω. Η αντιπολίτευση φταίει γιατί δεν έλυσε το πρόβλημα εδώ και 40 χρόνια. Και εσείς φταίτε γιατί δεν το λύσατε 5 χρόνια. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε και για πρώτη φορά. Και ήρθατε για να αλλάξετε τα πράγματα. Και έχω μια κολοκυθιά που κάνει 10 κολοκυθιά. Δεν το κάνετε. Για πρώτη φορά λοιπόν. Σας κυνηγάμε 5 χρόνια, όχι εσείς εκεί, ριζωμένο. Να μιλήσω. Να μιλήσω. Τώρα, μην έχετε παράπονο. Όχι, αλλά μην έχετε παράπονο. Όμω δεν θα λοιπόν, κύριε Χαρίτση. Μισό λεπτό να απαντήσω το ερώτημά σα. Μου θέσατε ένα ερώτημα. Όχι διαμακρόν όμω. Όχι διαμακρόν. Εντάξει. Λοιπόν, για πρώτη φορά έγινε μια συστηματική προσπάθεια με μια, θα πρέπει να το πω, διακομματική επιστημονική επιτροπή. Όντω τα κόμματα ανταποκρίθηκαν και έστειλαν επιστήμονε να συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή. Περιμένουμε το πόρισμα τη επιτροπή, γιατί εμεί δεν θέλουμε να νομοθετήσουμε, αν θέλετε, χωρί να λάβουμε υπόψη μα τη γνώμη των επιστημόνων για ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Το οποίο πόσο έχει καθυστερήσει. Και στη συνέχεια, αυτό το οποίο δεν κάνετε εσείς 40 χρόνια, κύριε Δηλαδή, εμείς το κάνουμε στους τελευταίους 6 μήνες. Μάλιστα. Ίσα-ίσα για να μην προλάβετε τις εκλογές. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Στο τρίμηνο δεν είχατε πει ότι θα νομοθετήσουμε. Θα νομοθετήσουμε. Όχι. Α, όχι. Κάνετε λάθος, κύριε Δένδια. Λάθος κάνω. Έχει περάσει και με κοινή υπουργική απόφαση. Μάλιστα. Η επιτροπή αυτή ολοκληρώνει τις εργασίες της αρχές Απριλίου. Θα καταθέσει το πόρισμα και βάσει αυτού του πορήματος εμείς θα καταθέσουμε νομοσχέδιο στη Βουλή. Και βεβαίως είναι ζήτημα υπευθυνότητας των πολιτικών δυνάμεων. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να καταθέσουμε νομοσχέδιο. Σας δούμε. Ο στόχος μας είναι να καταθέσουμε. Το λέτε λοιπόν, και το λέτε με έναν τρόπο. Τελείωσε ο χρόνος μας. Σήμερα προσγειωθήκατε σε αυτή τη χώρα. 40 χρόνια δεν το αντιμετωπίσατε. 5 χρόνια σας κυνηγάμε και αρνείστε. 5 χρόνια. Λοιπόν, επειδή τελείωσε ο χρόνος μας, είμαι υποχρεωμένη να σε αυτό το σημείο σας ευχαριστήσω.